Ιστορική θα έλεγα καμπή. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις πανευρωπαϊκών, ακόμη και παγκόσμιων διαστάσεων, στις οποίες οφείλουμε να ανταπεξέλθουμε. Προκλήσεις κοσμοϊστορικού χαρακτήρα που θα επηρεάσουν τις διεθνείς εξελίξεις για δεκαετίες. Χρειάζεται επομένως διαρκής εγρήγορση, αποφασιστικότητα, υπομονή και επιμονή για να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων και να τις αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη χώρα, αλλά κυρίως για τον ελληνικό λαό. Η Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη πολλαπλών και παράλληλων κρίσεων. Η οικονομική κρίση που αυτή τη στιγμή έχει επίκεντρο την Κίνα, όπου προκαλούνται εκ νέου αναταράξεις χρηματαγορές, επηρεάζουν αυτές οι αναταράξεις και την Ευρώπη. Η εικόνα των χρηματιστηρίων σε ολόκληρο τον κόσμο τις τελευταίες μέρες το αποδεικνύει. Η προσφυγική κρίση επίσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο απόγειό της. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια μετακίνηση που περνά από τη χώρα μας, καθώς το κύμα της κρίσης σκάει πάνω στα νησιά μας, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η πλειονότητα του πληθυσμού των νησιών μας, οι δυνάμεις του λιμενικού, του στρατού, της αστυνομίας, τούτε τις μέρες δίνουν παραδείγματα ανθρωπιάς σε ολόκληρο τον κόσμο. Και σε μια Ευρώπη που δείχνει αμήχανη και σαστισμένη μπροστά σε ένα πρόβλημα που φαίνεται να την υπερβαίνει. Οι εσωτερικές της αντιφάσεις, η κυρίως η σημαντική παρουσία ξενοφοβικών και ακροδεξιών δυνάμεων, ακόμη και σε κυβερνήσεις κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυσχεραίνουν τη διαχείριση της κρίσης και οδηγούν σε παλινοδίες, σε κυνήγι μαγισσών, ακόμη και σε πολιτικές κλειστών συνόρων για αρκετές χώρες που αρνούνται να υλοποιήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και διαρκώς μετακυλίουν τις ευθύνες τους. Θέλω εδώ με την ευκαιρία να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι η Ελλάδα μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, την Σύνοδο Κορυφής, μέχρι τις 18 του Φλεβάρη θα έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για τη δημιουργία των κέντρων υποδοχής με την κρίσιμη συνδρομή και συμβολή του ελληνικού στρατού. Περιμένουμε από τους εταίρους μας όμως να κάνουν το ίδιο σε ό,τι αφορά τις δικές τους υποχρεώσεις, διότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι à la carte. Οι συμφωνίες δεν μπορεί να είναι à la carte. Δεσμεύουν όλους το ίδιο. Για να επανέλθω όμως, και οι δύο αυτές κρίσεις, η οικονομική και η προσφυγική, συμπληρώνονται και από την κρίση ασφάλειας τόσο στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όσο και στη Μέση Ανατολή. Το αποτέλεσμα είναι η αλληλοτροφοδότηση της αστάθειας και της αβεβαιότητας και η δημιουργία ενός φαύλου κύκλου που πρέπει επιτέλους να σπάσει. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται διορατικότητα και πολιτική γενναιότητα. Εμείς την διαθέτουμε και είναι γι' αυτό το λόγο που κάνουμε σταθερά βήματα ώστε η χώρα μας να μετατραπεί από μέρος του προβλήματος σε μέρος της λύσης. Και τούτο ξεκινά από την μεγάλη αλλαγή που έχουμε επιφέρει τον τελευταίο χρόνο στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Το νέο δόγμα της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής που έχουμε υιοθετήσει αποδίδει ήδη καρπούς. Η Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί και δεν περιορίζεται στην στάση αναμονής για την βοήθεια της Ευρώπης. Από χώρα που θεωρούσε τον εαυτό της μικρό και αδύναμο στο διεθνές και ευρωπαϊκό γεωπολιτικό περιβάλλον, μετατρέπεται παρά τις οικονομικές δυσκολίες σε χώρα κόμβο για τις εξελίξεις στην κρίσιμη και έθραυστη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μετατρέπεται σε αυτό που όφιλε πάντα να είναι εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, σε μια χώρα γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Με την ανάπτυξη των τριγωνικών σχέσεων Ελλάδας-Κύπρου με την Αίγυπτο και το Ισραήλ,
αναβαθμίζεται ο ενεργειακός, παραγωγικός, διαμετακομιστικός και γεωπολιτικός ρόλος της χώρας μας. Με την αναβάθμιση των σχέσεών μας με την Παλαιστίνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Με την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη στο Ιράν, ανοίγουμε μια νέα σελίδα στις διεθνείς μας σχέσεις. Τα αποτελέσματα της δουλειάς που έγινε εκεί δεν θα αργήσουν να φανούν. Διότι κάναμε σημαντικά βήματα για την εμβάθυνση των οικονομικών μας σχέσεων σε πολλά πεδία, από τις μεταφορές και την ενέργεια μέχρι τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα, τα πετρελοειδή και την μεταποίηση. Ανοίξαμε πρώτοι από όλους στην Ευρώπη παράθυρο, πόρτα θα έλεγα, σε μια οικονομία που τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθεί με υψηλότατους ρυθμούς. Στο πλαίσιο εξάλλου του ταξιδιού έκλεισαν σημαντικές επενδυτικές και αναπτυξιακές συμφωνίες στις μεταφορές, στην ενέργεια, στα αγροτικά προϊόντα και πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτή η γραμμή στην οποία σκοπεύουμε ως κυβέρνηση να συνεχίσουμε και είμαι βέβαιος ότι σε λίγο χρόνο η εικόνα της χώρας διεθνώς θα έχει αλλάξει. Στο ίδιο εξάλλου πλαίσιο της ενεργητικής, πολυδιάστατης και φιλιρηνικής εξωτερικής πολιτικής βλέπουμε και το ρόλο της Ελλάδας στο Κυπριακό που ήδη έχει ανοίξει ξανά παράθυρο ελπίδας για την πιθανότητα λύσης του μέσα στο 2016. Στρατηγικός μας στόχος, η επίτευξη δίκαιης λύσης στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και φυσικά η αποκατάσταση των σχέσεών μας με την Τουρκία. Διότι γνωρίζουμε καλά ότι από την διαρκή ένταση με τη γείτονα χώρα λίγοι έχουν να κερδίσουν, όχι οι λαοί μας. Την άλλη πλευρά όμως δεν ξεχνάμε ότι το Κυπριακό είναι πρόβλημα κατοχής του βόρειου μέρους της Κύπρου και συνεπώς παλεύουμε για μια δίκαιη λύση που θα ξεκινάει από την απομάκρυνση των στρατευμάτων κατοχής από την Ίσο. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, στο εσωτερικό της χώρας βρισκόμαστε επίσης σε ένα σημείο στρατηγικό. Δεν παραβλέπω την κόπωση του λαού μας από 6 συνεχή χρόνια σκληρής λιτότητας. Ωστόσο, για πρώτη φορά τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε μεν μπροστά μας έναν δύσκολο κάδο, αλλά μετά από αυτόν βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Γι' αυτό και επιδιώκουμε η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος να γίνει έγκαιρα, χωρίς κολυσιεργίες και χωρίς τακτικισμούς από την πλευρά των δανειστών. Και έχουμε προετοιμάσει το έδαφος γι' αυτό. Τα έσοδα του 2015, παρά τις γνωστές δυσκολίες που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία, αποδεικνύουν ότι κάτι αλλάζει στη χώρα. Αφού πετύχαμε υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ταμιακή βάση, πετύχαμε να απορροφήσουμε για πρώτη φορά σχεδόν το σύνολο, το 97% των χρημάτων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, που για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήμασταν πρώτοι, ενώ συνήθως ήμασταν τελευταίοι σε απορροφητικότητα, ενώ την ίδια στιγμή τηρούμε κατά γράμμα τη συμφωνία, έχοντας όμως ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Και αυτό ήδη αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων αλλά και των κρατών της Ευρωζώνης. Αυτό που μένει είναι να αναγνωριστεί και από το σύνολο των θεσμών, όχι μόνο των ευρωπαϊκών, από το σύνολο των θεσμών που επιτηρούν το πρόγραμμα της χώρας, ώστε η Ελλάδα να φύγει άμεσα από την οικονομική στασιμότητα, να ανοίξει, όπως προβλέπει η συμφωνία, η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους και να περάσουμε ταχύτατα σε μια νέα περίοδο οικονομικής ανάπτυξης και ανάκτησης του χαμένου εδάφους, του εδάφους που χάθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν
αρκεί όλες οι πλευρές να δείξουν, να επιδείξουν επικοδομητική στάση, να επιδείξουν στάση συνεργασίας. Το μεγάλο θέμα που έχουμε φυσικά μπροστά μας και πολύ θα κρίνει την επιτυχία της πρώτης αξιολόγησης είναι το ασφαλιστικό. Σε ό,τι αφορά την υποχρέωσή μας για εξοικονόμηση για τα έτη 15 και 16 1,25% του ΑΕΠ, έχουμε ήδη καλύψει το απαιτούμενο έδαφος. Αυτό που απομένει πρόκειται να καλυφθεί από την αύξηση των εισφορών, μια μικρή αύξηση των εισφορών από την πλευρά των εργοδοτών κατά 1%, κάτι που έχουμε ήδη συμφωνήσει με τους κοινωνικούς εταίρους, με τις εργοδοτικές οργανώσεις. Η πρόταση αυτή είναι απολύτως συμβατή με το γράμμα της συμφωνίας και είναι αυτονόητο ότι θα γίνει αποδεκτή και από τους θεσμούς, αφού επαναλαμβάνω, τηρεί το γράμμα της συμφωνίας. Αυτό όμως είναι μια λεπτομέρεια μπροστά στην μεγάλη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, που είναι αναγκαία προκειμένου να διασώσουμε μακροπρόθεσμα το ασφαλιστικό μας σύστημα. Η πρόταση που θέσαμε σε ευρύ κοινωνικό διάλογο, και προσέξτε, δεν επιλέξαμε ούτε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση σε κλειστές κάμαρες διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, ούτε να τη φέρουμε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και άρων-άρων στη Βουλή. Καταρχάς, είναι μια πρόταση που γράφτηκε στα ελληνικά. Δεν μας δόθηκε όπως δίνονταν παλιότερα προτάσεις στις προηγούμενες κυβερνήσεις από τους θεσμούς. Και δόθηκε στη δημοσιότητα, σε έναν ευρύ διάλογο, και είναι μια πρόταση η οποία βεβαίως έχει μια βασική αντίληψη, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, διότι αυτό ερχόμαστε, σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα ερχόμαστε να απαντήσουμε, αν σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να δίνουμε συντάξεις ή όχι, μετά από την καταστροφή των τελευταίων χρόνων στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπ' αυτή την έννοια θα έλεγα ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση αφορά κυρίως εμάς και όχι τους θεσμούς. Δεν είναι μια υποχρέωση που μας επιβάλλει η συμφωνία, αλλά μια υποχρέωση της σημερινής κυβέρνησης και των πολιτικών δυνάμεων του σήμερα απέναντι στις επόμενες γενιές. Και η πρότασή μας φυσικά είναι σε έναν ευρύ ανοιχτό διάλογο. Δεχόμαστε κριτική, περιμένουμε προτάσεις και είμαστε ανοιχτοί και σε βελτιώσεις. Όμως η πρότασή μας έχει μια λογική. Προστατεύει τους ασθενέστερους με τον θεσμό της Εθνικής Σύνταξης και κάνει επιτέλους δίκαιη κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ώστε να μην υπάρχουν πολίτες δύο, τριών ή περισσότερων ταχυτήτων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει σαφές. Είναι ότι η μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι προαιρετική, ούτε αποτελεί απλώς συμβατική υποχρέωση της χώρας, είναι απολύτως αναγκαία για το μέλλον. Πρέπει λοιπόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να αναγνωρίσουν ότι η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά που αυτοί άναψαν και θέργεψαν τα τελευταία χρόνια. Αν μη τι άλλο λοιπόν, πρέπει να σταματήσουν το παιχνίδι της μικροπολιτικής και του λαϊκισμού και να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις, αν έχουν. Το μόνο που ακούσαμε στη Βουλή πριν από 10 μέρες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση, το κόψιμο όλων των επικουρικών συντάξεων και ο συμψηφισμός των χρεών των αγροτών στον ΟΓΑ με αυτά που παίρνουν από τις επιδοτήσεις. Μα αυτές ακριβώς είναι οι προτάσεις που παλεύουμε να αποφύγουμε. Παλεύουμε να μην κόψουμε για 12η συνεχή φορά μέσα σε 5 χρόνια συντάξεις. Παλεύουμε να προστατεύσουμε το εισόδημα των πιο αδύνατων και των αγροτών ιδίως,
τα εισοδήματα που έχουν από τις επιδοτήσεις και ταυτόχρονα να τους εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη. Δυστυχώς, τα τελευταία 24 ώρα σε ένα ρεσιτάλ ανευθυνότητας, η αξιωματική αντιπολίτευση ζητάει να αποσύρουμε την πρότασή μας για το ασφαλιστικό. Αδιαφορώντας προφανώς για το πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, για το πότε θα ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος, αφού άλλωστε μέχρι πρότινος μας έλεγαν ότι το χρέος είναι βιώσιμο και δεν χρειάζεται συζήτηση, αδιαφορώντας για το πώς θα ξαναμπεί για τα καλά η χώρα στην ανάπτυξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία από την άλλη πλευρά ότι στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους, πρώτα απ' όλα τους σημερινούς συνταξιούχους, αλλά και τους άνεργους, τους χαμηλόμισθους, τους εργαζόμενους με μπλοκάκι, τα χαμηλά εισοδήματα, μοιράζουμε το δικό τους βάρος στα υψηλά και μεσαία εισοδήματα και βάρος που αναλογεί στις εισφορές τους στα υψηλά και μεσαία εισοδήματα. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργεί επιβαρύνσεις που πρέπει να επανεξεταστούν. Είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε ακούγοντας τις προτάσεις επαγγελματικών φορέων, όπως ήδη κάνουμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες. Το ίδιο ακριβώς σκοπεύουμε να πράξουμε και σε ό,τι αφορά την επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει με τους αγρότες. Αρκεί να θελήσουν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για να βρούμε λύσεις. Γιατί χωρίς διάλογο δεν υπάρχουν λύσεις. Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι τόσο προσωπικά, όσο όμως και αρμόδιοι υπουργοί, αλλά και το σύνολο της κυβέρνησης, είμαστε ανοιχτοί για έναν ουσιαστικό, ειλικρινή διάλογο με τον αγροτικό κόσμο. Διότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες βελτιώσεων, τόσο σε ό,τι αφορά το θέμα των εισφορών τους, το θέμα της μεταβατικότητας των διατάξεων, όμως και γενικότερα σε θέματα που αφορούν την ανάγκη προστασίας του εισοδήματός τους, ειδικότερα προστασίας του εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε στον αγροτικό κόσμο με απόλυτη ειλικρίνεια είναι ότι κάνει λάθος αν υπολογίζει σε αυτούς που σήμερα κάνουν ό,τι υποστηρίζουν, αλλά για πάρα πολλά χρόνια στο πρόσφατο παρελθόν τους λιδωρούσαν. Διότι υπάρχουν οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν σήμερα για άλλους λόγους να εκμεταλλευτούν την ειλικρινή αγωνία των αγροτών για να εξυπηρετήσουν σχεδιασμούς που καμία σχέση δεν έχουν με το επίπεδο ζωής τους και την οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. Τους καλώ λοιπόν απλώς να σκεφτούν ποια αλήθεια ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα, που τώρα μάλιστα ζητά και την απόσυρση της κυβερνητικής πρότασης. Την ανέλησε με θαυμαστή ειλικρίνεια και ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα στη Βουλή, όταν πρότεινε το συμψηφισμό των αγροτικών επιδοτήσεων με τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους. Αυτή είναι η εναλλακτική τους πρόταση τη στιγμή που εμείς εξασφαλίζουμε αφορολόγητο όριο στις επιδοτήσεις. Και τους καλώ επίσης να σκεφτούν γιατί άραγε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης σήμερα υποκριτικά τους αποθεώνουν, όταν λίγα μόλις χρόνια πριν τους πολεμούσαν με τον πιο φανατικό τρόπο, τα ίδια μέσα. Η απάντηση δεν βρίσκεται φυσικά στην ξαφνική τους αγάπη για τον Έλληνα αγρότη και την ελληνική ύπαιθρο. Αντίθετα, συνδέεται άμεσα με σκοπιμότητες που είδε μία σχέση έχουν με την αγωνία για τους αγρότες, αλλά με την αγωνία τους να μην εκκινήσει ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, με την αγωνία τους να μην ελεγχθούν τα δάνεια που πήραν οι μεγάλες επιχειρήσεις του τύπου όταν η υπόλοιπη οικονομία είχε στεγνώσει, με την αγωνία τους να μην προχωρήσει ο εξαντλητικός έλεγχος
στις λίστες των μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού που έκαναν περιουσίες όλα αυτά τα χρόνια στις πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου. Αν λοιπόν αυτά φοβούνται σήμερα όσοι φέρνουν τεράστια ευθύνη για την κατάσταση που έχει περιέλθει, στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία, καλά κάνουν και φοβούνται. Διότι εμείς δεν αναλάβαμε την κυβερνητική εξουσία για να συνεχίσουμε στην πεπατημένη. Είμαστε, θα έλεγα, το τέκνο της ανάγκης να μπει επιτέλους μια τάξη σε αυτόν τον τόπο. Και θα προχωρήσουμε. Αυτήν την αποστολή θα την υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Χωρίς εκπτώσεις και χωρίς ολιγορίες, κυρίως χωρίς να χαριστούμε σε κανέναν. Διότι είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Σας θυμίζω ότι επανεκλεγήκαμε μόλις πριν από 4 μήνες με μια σαφή εντολή από τον ελληνικό λαό να υλοποιήσουμε τη συμφωνία που φέραμε το καλοκαίρι, κρατώντας όμως κόκκινες γραμμές και εγγυόμενοι την προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε και κάνουμε καθημερινά. Δεν θα κόψουμε για 12η φορά τις συντάξεις, θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, δεν θα απελευθερώσουμε τις απολύσεις, αλλά αντίθετα θα κάνουμε το παν για να ρυθμίσουμε την αγορά εργασίας στα πρότυπα των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωζώνης. Θα κάνουμε το παν για να δώσουμε στον κόσμο της εργασίας τη δυνατότητα να οργανωθεί ξανά. Θα προχωρήσουμε με το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την προστασία των αδυνάμων, το λεγόμενο και ως παράλληλο πρόγραμμα, και φυσικά θα βάλουμε τέλος στη διαφθορά, στη διαπλοκή, στη φοροδιαφυγή και στις λίστες των φοροφυγάδων. Θα βάλουμε τέλος και στην αναρχία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Τώρα πλέον με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, διότι ο χρόνος κυλάει γρήγορα και δεν έχουμε ούτε λεπτό για χάσιμο. Και αυτό το δόγμα αποτυπώνεται ήδη στις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες. Ήδη το νομοσχέδιο του παράλληλου προγράμματος συζητείται σήμερα και την Παρασκευή στις επιτροπές της Βουλής. Και την επόμενη εβδομάδα θα ψηφιστεί. Και αυτό κόντρα σε όσους με χερεκακία έλεγαν ότι τα μαζεύουμε κακήν κακός. Αλλά βέβαια αυτό είναι το αίσθημα της ευθύνης τους. Χαίρονταν για μια δίθεν κυβερνητική αποτυχία, παρόλο που γνώριζαν ότι το νομοσχέδιο αυτό θα είχε ευεργετικές συνέπειες για μεγάλες κατηγορίες συμπολιτών μας, κυρίως λόγω των ρυθμίσεων του Υπουργείου Υγείας, που επιλύει μεγάλα και χρόνια προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αλλά κυρίως, μεγάλη τομή που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο είναι η κάλυψη των αναγκών των ανασφάλιστων συμπολιτών μας για την περίθαλψη. Από εδώ και στο εξής δεν θα μένει κανένας μόνος στην κρίση, δεν θα μένει κανένας χωρίς στήριξη. Οι συμπολίτες μας που έχασαν την ασφαλιστική τους κάλυψη θα έχουν δωρεάν περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, θέλω να κλείσω αυτή την εισήγηση και με μια ανακοίνωση. Ο καιρός της υπομονής της κυβέρνησης απέναντι στην αντιπολίτευση, προκειμένου να επιτευχθεί απαραίτητη συνένεση για την κατά το Σύνταγμα πλήρωση των θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, έλαβε τέλος. Η άρνησή τους να συνενέσουν στην προσπάθεια συγκρότησης του ΕΣΟΡΟΥ αποτελεί θεσμική εκτροπή. Και μιλώ για θεσμική εκτροπή μετρώντας τα λόγια μου κυριολεκτικά. Διότι η συνένεση σε αυτή την περίπτωση δεν είναι προαιρετική, αντιθέτως επιβάλλεται από το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Ο στόχος είναι προφανής. Να βραχυκυκλώσουν την προσπάθεια της κυβέρνησης για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Και είναι πράγματι κρίμα που ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε τη θητεία του έτσι, ξεπληρώνοντας γραμμάτια στη διαπλοκή. Η κυβέρνηση όμως είναι αποφασισμένη. Αύριο και όλα στη Βουλή
καταθέτουμε διάταξη και ψηφίζουμε διάταξη που θα ορίζει ότι οι τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας θα είναι 4. Η θέση που διατύπωσε η Νέα Δημοκρατία για περιόριστες άδειες δεν αντέχει σε κριτική και καταρρύπτεται όχι μόνο από τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και από την διεθνή εμπειρία και τις αντίστοιχες μελέτες. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε τις κακοδαιμονίες του παρελθόντος και θα δημιουργηθούν τηλεοπτικά σχήματα οικονομικά βιώσιμα και πραγματικά ανεξάρτητα. Τέλος, με δεδομένη την άρνηση της αντιπολίτευσης να συνενέσει, είμαστε πλέον αναγκασμένοι τον διαγωνισμό για τις άδειες να αναλάβει, να προκηρύξει και να ολοκληρώσει η εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας κατόπιν εντολής της εθνικής αντιπροσωπείας, τηρώντας όλες τις εγγυήσεις της νομιμότητας και της διαφάνειας όπως το Σύνταγμα ορίζει. Οι μέρες που έρχονται θα είναι δύσκολες, όπως κάθε φορά που το καινούριο γεννιέται, υπάρχουν οδύνες. Μην ξεχνάτε όμως ότι η διαπλοκή που βάρινε με τη σκιά της για πολλά χρόνια το πολιτικό σύστημα, την κοινωνία, την οικονομία της χώρας, βιώνει ίσως τις τελευταίες μέρες της παντοκαθεδρίας της, της εξουσίας της. Η διαπλοκή λοιπόν το επόμενο διάστημα τελειώνει, επιτίθεται σκληρά. Η χώρα όμως έχει γυρίσει σελίδα. Θα αντέξουμε να υλοποιήσουμε την εντολή που με σαφήνεια 3 φορές μας έδωσε ο ελληνικός λαός τον τελευταίο χρόνο.